If you want, you can bring them to the office of police, as you wish. Nikos Kouris, another guy. Είχα την ευκαιρία να καταθέσω σήμερα στον Επίτροπο των Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη μαύρη βίβλο του μνημονίου. Δηλαδή τα τραγικά αποτελέσματα της εφαρμογής βάρβαρων μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σε κοινωνικό και οικονομικό πεδίο. Και του εξήγησα ότι εδώ που βρισκόμαστε χρειάζεται άμεση αλλαγή πολιτικής, χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους με διαγραφή μεγάλου μέρους του μορατόριου στην αποπληρωμή και ρήτρα ανάπτυξης, χρειάζεται συντονισμένη πολιτική για την ανάπτυξη και την αύξηση των δικτών του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Εξήγησα επίσης τον κύριο Ρεν ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η κοινωνία βάζει κόκκινες γραμμές, ανεξάρτητα από τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του, στο θέμα του φόρου των ακινήτων και στο θέμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε σκέψη για άρση της προστασίας στους πληστηριασμούς στην πρώτη κατοικία, τότε αυτό θα οδηγήσει σε μια ανεπανάληπτη κοινωνική ένταση. Δεν είναι αποδεκτό αυτό, αλλά θα οδηγήσει και στην υποτίμηση των αξιών της ακίνητης περιουσίας, όμως ταυτόχρονα θα οδηγήσει και στην χρεοκοπία των τραπεζών, στην ανάγκη τους για ανακεφαλαιοποίηση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ένα άλλο νέο φαινόμενο σαν αυτό που είδαμε στην Κύπρο πριν από 1 χρόνο. Αυτές τις κόκκινες γραμμές εξήγησα στον Επίτροπο ότι τις βάζει η κοινωνία, όχι η κυβέρνηση Σαμαρά. Και αν τις υπερβούν, τότε του εξήγησα ότι η φράση που μας είπε πριν από 3 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το καλό κουράγιο, θα είναι μια φράση χρήσιμη και για τον ίδιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Τέλος, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σκέψεις εν ώψη και των επικείμενων ευρωεκλογών για την αναγκαία εκδημοκρατικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προοπτική ενδεχομένως να έχουμε τη δυνατότητα μέχρι τις ευρωεκλογές σε οργανωμένες πολιτικές συζητήσεις, σε έναν οργανωμένο διάλογο, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το πώς η Ευρώπη θα βγει από αυτή την πρωτοφανή κρίση στην οποία έχει οδηγηθεί χάρη στις εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές.